να ανέβουν πεζοί στην Παθέ και να κλείσουν συμβολικά την κυκλοφορία των οχημάτων επιχείρησαν στις 3.30 περίπου το μεσημέρι αγρότες από τα μπλόκα του Αερινού και του Αλμυρού. Ωστόσο εμποδίστηκαν από την αστυνομία και τελικά η σκέψη τους αυτή δεν καρποφόρησε. Οι αγρότες παραμένουν στους δύο κόμβους και τηρούν στάση αναμονής ενώ δηλώνουν ότι θα πράξουν ό,τι αποφασίσουν οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας. Ανάλογη προσπάθεια έγινε και στον μπλόκο του Αλμυρού, όπου δυνάμεις της αστυνομίας επίσης τους εμπόδισαν και τελικά η Εθνική Οδός δεν έκλεισε, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο. Θέλουμε να δει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν και να αναδείξουν το πρόβλημά τους. Γνωρίζετε ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ασφάλεια των συγκοινωνιών, γι' αυτό δεν θα σας επιτρέψουμε να ανέβετε πάνω στην Εθνική. Ζητάμε την κατανόησή σας. Πρέπει να ανέβουμε. Σας παρακαλώ. Βλέπετε εδώ, εντάξει, έχουν εντολή. Αν ανέβετε, έρχονται αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μπορείτε να διακόψετε τον δρόμο. Να διακόψετε την κυκλοφορία, όπως το βιλίστηρο που θα προηγούμενες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες και από το Πήλιο, ενώ παράλληλα εξέλεγξαν και την συντονιστική τους επιτροπή, η οποία βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με την αντίστοιχη επιτροπή στον μπλόκο της Νίκαιας. Τους αγρότες επισκέφτηκε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Η λογική είναι μία και η εξής. Ο αγροτικός κόσμος ούτε ζητάει πρόσθετα, ούτε ζητάει παραπάνω προνόμια. Αυτό που ζητάει είναι να εξασφαλίσει αξιοπρεπούς όρους διαβίωσης. Πραγματικά η αγροτική οικονομία πνέει τα λίσθια. Ο αγροτικός κόσμος έχει μια θηλιά στο λαιμό του και υπόκειται έναν φοβερό οικονομικό στραγγαλισμό με τα τελευταία μέτρα της εγκυβέρνησης. Αυτό που ζητάει είναι το αυτονόητο. Να μπορέσει να υπάρξει αγροτική παραγωγή.